Βάσει τη συμφωνία των Πρεσπών, η μεν χώρα ονομάζεται Βόρεια Μακεδονία, οι κάτοικοι όμως ονομάζονται Μακεδόνες. Mm-hmm. Ήταν, κατά τη γνώμη μου, το σοβαρό πρόβλημα τη συμφωνία των Πρεσπών, όπου είχε Βόρεια Μακεδονία, αλλά οι κάτοικοι δεν λέγονταν Βόρειο Μακεδόνες και η γλώσσα Βόρειο Μακεδονική. Λεγόταν η χώρα Βόρεια Μακεδονία, οι κάτοικες Μακεδόνοι, οι κάτοικοι Μακεδόνες και η γλώσσα Μακεδονική. Ναι. Οπότε μπορεί να παίξει με αυτό. Το λέω διότι διάβασα και δύο tweet που έκανε η πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, στην οποία είπε «Εμείς οι Μακεδόνες» και το τόνιζε επανειλημμένος. Θέλω, το λέω αυτό διότι η Συμφωνία των Πρεσπών τους δίνει αυτό το περιθώριο να παίξουν και ναι, ίσως κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Αλλά το Μακεδονία... Το Μακεδονία είναι σκαστή παραβίαση Συμφωνίας των Πρεσπών, δεν το συζητάμε. Είναι σκαστή παραβίαση δύο πραγμάτων. Μίας διεθνούς συμφωνίας και μίας συνταγματικής υποχρεώσεως. Και... Το λέω αυτό διότι... Το και θα το δούμε. Ναι, ναι, γι' αυτό. Το λέω αυτό διότι στην Ελλάδα, εάν κάποιος δεν έδινε όρκο σύμφωνα με αυτά που λέει ο όρκος, δεν αναλαμβάνει καθήκοντα. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Δηλαδή στην Ελλάδα. Το έθεσε νομίζω κάποιοι από την αντιπολίτευση στα σχολεία. Όχι, δεν είναι αντιπολίτευση, τη υπηρεσιακή κυβέρνηση. Ναι, ναι, υπουργοί. Ναι, αλλά είναι αυτό. Είναι στην Ελλάδα τουλάχιστον δεν θα μπορούσε. Άμα δεν δώσει τον νομισμένο όρκο, όπως αποκαλείται, δεν μπορεί να προχωρήσει. Αυτό είναι το ένα μέρος. Υπέγραψε όμως. Υπέγραψε. Μακεδονία. Λοιπόν, η εκτίμησή μου είναι ότι θα περάσουμε σε ένα κλεφτοπόλεμο στο επόμενο χρονικό διάστημα. Όπου στο μέν εξωτερικό θα χρησιμοποιούν τον όρο Βόρεια Μακεδονία και στο εσωτερικό κατατοδοκούν. Άλλοτε θα χρησιμοποιούν τον όρο Μακεδονία και θα παίζουν συχνά με αυτή τη δυνατότητα που τους δίνει η Συμφωνία των Πρεσπών να λένε απευθυνόμαστε στους Μακεδόνες, στο μακεδονικό λαό που μιλάει τη μακεδονική γλώσσα κτλ. Εκεί, αυτό τον κλεφτοπόλεμο νομίζω θα έχουμε. Αυτό είναι έργα όμνες το Βόρεια Μακεδονία. Το Βόρεια Μακεδονία, ναι. Το έργα όμνες που το χάσαμε ήταν ότι έπρεπε να είναι για όλες τις χρήσεις και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και για κάθε πράγμα, δηλαδή και οι κάτοικοι Βόρειο Μακεδονίας και πράγμα, η γλώσσα. Τώρα, πάντως 1,5 εκατομμύριο βγάλαν καινούργια διαβατήρια με Βόρεια Μακεδονία, 1.100.000 καινούργια ταυτότητες Βόρεια Μακεδονία και 600 περίπου χιλιάδες βγάλανε διπλώματα γιατί τους είπε η κυβέρνησή τους ότι επειδή τέλειωσε η πενταετία 23 Φεβρουαρίου. Δεν το έχουν εφαρμόσει πλήρως. Όχι, όχι. Λέει από πλήρως, τώρα. Όχι. Όσοι θέλετε να ταξιδέψετε, μην επιχειρήσετε, δεν θα σας αφήσουν. Ναι. Πάντως δεν το έχουν εφαρμόσει πλήρως. Ναι. Σου λέω τώρα. Κάτσε να ολοκληρώσει αυτό το λέει. Να δούμε τι δυνατότητες έχουν. Mm-hmm. Γιατί άκουσα μία πρόταση που λέει. Ας πάνε στη Χάγη. Όχι, όχι. Α. Υπάρχει ένα άλλο βήμα πιο πριν. Μπορεί η ηγεσία του ΒΜΡΟ να καταγγείλει ο πλέον ως η πολιτική ηγεσία των Σκοπίων μπορεί να καταγγείλει τη συμφωνία. Η απάντηση είναι ναι, μπορεί να καταγγείλει τη συμφωνία, αλλά παραμένουν πάντοτε ισχυρά το άρθρο 1,3, παράγραφος 3 και 1 παράγραφος 4 συν το άρθρο 7, mm-hmm. τα οποία προστατεύονται με ειδικό άρθρο της Συμφωνίας των Πρεσπών, το 20 παράγραφος 9, αν δεν κάνω λάθος. Επομένως, και να καταγγείλουν τη συμφωνία χωρίς ουσιώδη λόγο, εξακολουθούν να δεσμεύονται από το άρθρα 1,3 και 1,4 για το όνομα της χώρας και βεβαίως ναι, για το όνομα των κατοίκων. Πάντως, συγγνώμη κύριε Συρηγό, στην συμφωνία, στο άρθρο 19, ναι, που περιγράφεται επί τους ουσίες η διαδικασία καταγγελίας της ίδιας της συμφωνίας, είναι τόσο... Παραβιάσεως. Παραβιάσεις, με συγχωρείτε. Ναι, είναι άλλο. Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Η όλη διαδικασία όπως περιγράφεται είναι τόσο χρονοβόρα, είναι τόσο δεδαλώδης που δεν ξέρω αν θα οδηγούσε πουθενά μέχρι να φτάσει στη Χάγη. Δηλαδή, το πρώτο στάδιο είναι ενημερώνω την απέναντι πλευρά ότι παραβιάζεις αυτό, μπαίνουν σε διαπραγματεύσεις. Γενικότερα, περιέχει τόσες διαπραγματεύσεις μέχρι τη Χάγη, λέμε τώρα, αν εμείς φτάναμε στη Χάγη, όπου τώρα μιλάμε για πολλά χρόνια. 3-4 χρόνια, κατά τη γνώμη μου. Να δούμε τι διαδικασία προβλέπεται στο άρθρο 19 σε περίπτωση ουσιώδους παραβιάσεως, ναι, παραβιάσεως συμφωνίας. Mm-hmm. Ενημερώνεις την άλλη πλευρά για την παραβίαση. Έτσι.
Εάν η άλλη πλευρά δεν δείχνει σημεία συμμορφώσεως, η απάντηση που έδωσε ο νέος πρωθυπουργός της χώρας δείχνει ότι δεν δέχεται να συμμορφωθεί, στρέφεσαι προς τον ΟΗΕ και ζητάς την παροχή των καλών του υπηρεσιών, και αν ούτε σε αυτή την περίπτωση η άλλη χώρα συμμορφωθεί, την καλείς να προσφύγεται από κοινού στο Διεθνές Δικαστήριο. Εάν δεν δεχθεί να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο από κοινού, έχεις δικαίωμα μετά από ένα εξάμηνο να προσφύγεις μονομερώς. Κατά τη γνώμη μου, αυτή η διαδικασία, εάν συνεχίσει αυτές τις δηλώσεις ο Σλαβομακεδόνας Πρωθυπουργός, θα τελειώσει μέσα σε 9 μήνες. Θα έχουμε δικαίωμα να προσφύγουμε μονομερώς στο Διεθνές Δικαστήριο και μετά θα περιμένουμε 2,5 με 3 χρόνια να βγει η απόφαση. Είναι δόκιμο αυτό? Είναι στις επιλογές μας? Ναι, βεβαίως. Θα έλεγε κανείς, θέλω να πω ότι προφανώς είναι μπροστά μας, είναι διαθέσιμο ως εργαλείο οτιδήποτε άλλο. Θέλω να πω ότι πολιτικά το θέλουμε. Γιατί το λέω, το ρωτώ αν είναι πολιτική επιλογή μας, γιατί πέραν όλων των άλλων, μην ξεχνάμε και τις οικονομικές σχέσεις ή τη δραστηριοποίηση ελληνικών επιχειρήσεων στη Βόρεια Μακεδονία. Θέλω να πω ότι φαντάζομαι, λαμβάνοντας μια πολιτική απόφαση, λαμβάνει υπόψη της και άλλα πράγματα, υπόψη του μια κυβέρνηση. Τι εμπορικές σχέσεις, συναλλαγές και όλο το υπόλοιπο. Το θέμα είναι γι' αυτό το ρωτώ. Αυτό ρωτώ. Αν πολιτικά η κυβέρνηση μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ή θέλει. Να θέλει αυτό. Κάτι. Υπάρχει ένα από αυτά που θεωρούνται καθεστική ασοφία, ότι σύνορα λέει που τα διασχίζουν το εμπόριο, δεν τα διασχίζουν στρατοί. Και οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών που έχουν εξαιρετικά καλές οικονομικές σχέσεις έχουν υποχρεωτικώς και καλές πολιτικές σχέσεις. Με το γειτονικό μας κράτος είχαμε παραδοσιακά εξαιρετικές οικονομικές σχέσεις. Και παρόλα αυτά το πολιτικό πρόβλημα δεν μπορούσε να λυθεί. Ναι. Ποιο είναι το όνειρο του μέσου κατοίκου της Βόρειας Μακεδονίας για το καλοκαίρι? Να έρθει διακοπές στην Ελλάδα, στην Ασπροβάλτα ή στην Χαλκιδική. Όχι, στη Χαλκιδική είναι το απότατο όνειρο. Στην Πιερία. Ασπροβάλτα, Πιερία. Ασπροβάλτα, Πιερία, ο μέσος Σκοπιανός. Χαλκιδική, το ιδανικό. Ποιο είναι το όνειρο του μέσου νεολαίου? Είναι να πάρει την κοπέλα του και να πάνε Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να πω δηλαδή, υπάρχει μια κοινωνική πραγματικότητα η οποία ξεπερνάει αυτά τα πράγματα. Τώρα, το Διεθνές Δικαστήριο δεν είναι κάτι κακό. Ναι. Ο λόγος που το επιλέξαμε εδώ και 100 χρόνια ως διεθνής κοινότητα είναι ακριβώς για να αποφεύγουμε άλλου είδους διαμάχες. Να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές δυνατότητες που έχουμε. Εδώ έχουμε ουσιώδη παράβαση συμφωνίας των Πρεσπών. Όταν έχουμε ουσιώδη παράβαση, εμείς θεωρητικώς μπορούμε να ζητήσουμε λήξη ή αναστολή της συμφωνίας. Είναι ουσιώδης παράβαση. Και προβλέπεται στη σύμβαση της Βιέννης για το δίκαιο των συνθήκων. Εάν το κάνουμε αυτό, η άλλη πλευρά θα πανηγυρίσει. Διότι θα την απαλλάξουμε από την υποχρέωση να χρησιμοποιεί το όνομα Βόρεια μπροστά από το Μακεδονία. Οπότε, εάν ζητήσουμε λήξη της συμφωνίας, οι άλλοι θα μας πούνε μπράβο ρε παιδιά, δόξα τω Θεώ, τώρα θα κάνουμε και συνταγματική αλλαγή και θα ονομαστούμε Δημοκρατία της Μακεδονίας. Άρα, η προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο, κατά τη γνώμη μου, είναι μονόδρομος, επειδή ακριβώς θέλουμε να διατηρήσουμε το ελάχιστο που πήραμε από τη Συμφωνία των Πρεσπών, που ήταν ο γεωγραφικός προσδιορισμός μπροστά από το όνομα της χώρας.